Λοιπόν, Γιώργο, αναμφισβήτητα μια περίεργη χρονιά και για την ομάδα και για σένα. Μια χρονιά που και η ομάδα μέχρι ένα σημείο έψαχνε να βρει τα πατήματά τη και εσύ προσωπικά. Τώρα, στα τελευταία μάτια φαίνεται και να ενεργοποιήσει και να ενεργοποιήσει ένα καλό επίπεδο. Και χθε δεξιμπάκ. Πώ το έζησε αυτή την αλλαγή, α πούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και η ομάδα δεν ξεκίνησε τόσο καλά. τώρα, τελευταία και με την αλλαγή του προπονητή, δείχνουμε ένα καινούριο πρόσωπο. Πιστεύω προ το καλύτερο εγώ παίρνω, πήρα δύο ευκαιρίε μετά από πάρα πολύ καιρό. Προσπαθώ κάθε μέρα στην προπόνηση και όταν μου δίνεται ευκαιρία προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό. Εντάξει, καινούργια θέση. Με είπε ο προπονητή ότι ξέρα, ξέρα, ήξερα ότι παίζουμε παίχτη λιγότερο. Ήξερα ότι έπρεπε να κάνουμε κάποιε αλλαγέ. Μου είπε ότι θα παίξει σε ξυμπάκ. Φυσικά δεν είχα τήρηση. Έδωσα το καλύτερο με αυτό ήταν μια νίκη, εγώ θα τη χαρακτήριζα προσωπικότητα περισσότερο από όσο απόδοση. Δείχνει η ομάδα πλέον να πιστεύει περισσότερο ο ένα στον, στον, άλλον, περισσότερο στι δυνατότητέ τη και σε δύο διαδοχικά παιχνίδια που έμεινε με παίχτη λιγότερο, δεν προσπάθησε να κρατήσει την ισοπαλία αλλά να κερδίσει το, το μάτ. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την πίστη τη δική σα στι δυνατότητέ σα. Είναι θέμα οδηγιών, τι είναι. Ε, πιστεύω ότι τα τελευταία δύο-τρία μάτσα έχουμε Έχουμε περισσότερο ομαδικό πνεύμα. Δηλαδή παίζει ο ένα για τον άλλον. Ε, παλιότερα ήμασταν λίγο, ήμασταν λίγο πιο ο καθένα κοιτούσε τον εαυτό του και δεν έβγαινε καλό προ τα έξω. Τα τελευταία δύο μάτια πιστεύω ο ένα παίζει για τον άλλον. Έχουμε αντιληφθεί ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και αυτό, αν και αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή, καλή οργά πάρα ποτέ. Κάθε χρονιά είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, έχει, έχει πολλές στιγμές. Ε, πλησιάζουμε στο μήνα ή στους μήνες αν θες, στους δύο μήνες που θα κρυθεί αν η χρονιά είναι επιτυχημένη, αποτυχημένη με παιχνίδια στόχων όπως είναι η Μητελική Κυπέλο, όπως είναι τα, τα play-off. Πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα μπορεί να μας εκπλήξει κι άλλο ευχάριστα, να ανεβάσει κι άλλο την απόδοσή της. Ε, εννοείται, πιστεύω ακόμα δεν έχουμε βγάλει τον καλύτερο μας σε αυτό. Είμαστε σε άνοδο της απόδοσής μας. Όπως είπες είναι δύο πάρα πολύ κρίσιμοι μήνες. Είναι... Πάμε για τον τελικό, Έχουμε και τα play-off που είναι πάρα πολύ δύσκολα μπροστά μα. Και για να καταφέρουμε να, 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 βγούμε εκεί που θέλουμε, πρέπει να έχουμε μια διάρκεια στην απόδοσή μα και καλή απόδοση. Άντε να σου κάνω και εσένα την ερώτηση, την έκανα και χθε. Ποιο νομίζει ότι είναι ο MVP του χθεσινού παιχνιδιού, Πιστεύω όλη η ομάδα ήταν, αλλά ε, ο Μύρο ήταν λίγο ένα κλικ πάνω από όλου. Γιατί τον γκολ που βάζουμε και που βάζει είναι και πολύ όμορφο. Και είναι και σε κρίσιμο σημείο, πιστεύω, ότι άμα δεν βάζαμε σε εκείνο το σημείο, ήταν δύσκολο να γυρίσει το μάτσο.